Καλημέρα ή καλησπέρα, ανάλογα με το πότε βλέπετε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε ένα θέμα που το έχουμε ξαναδεί. Λέξεις που μόνο ρωτούν στα ελληνικά. Ίσως κάποιοι από εσάς έχετε δει ένα βίντεο με το πότε και το πόσο. Αν όχι, μπορείτε να το δείτε μετά από αυτό ή πριν από αυτό το βίντεο. Τη λέξη πόσο τη χρησιμοποιούμε μόνο για να ρωτήσουμε. Πόσο κάνει αυτό. Τη λέξη πότε επίσης μόνο για να ρωτήσουμε. Πότε έχεις μάθημα. Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τις ίδιες έννοιες σε άλλη πρόταση, σε πρόταση που δεν ρωτάει, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις λέξεις. Λέω δηλαδή, θα έρθω όποτε μπορώ. Όποτε. Δεν μπορώ να πω θα έρθω πότε μπορώ. Επίσης, λέω θα το αγοράσουμε όσο κι αν κάνει. Δεν μπορώ να πω θα το αγοράσουμε πόσο κι αν κάνει. Σε κάποιο άλλο βίντεο, επίσης, είδαμε αντίστοιχα τη λέξη μήπως και ίσως. Ρίξτε μια ματιά και σε αυτό. Σήμερα, λοιπόν, θα δούμε μια αντίστοιχη λέξη που μόνο ρωτάει και θα δούμε ποιες λέξεις ή ποιους τρόπους χρησιμοποιούμε για να απαντήσουμε για προτάσεις που δεν ρωτάνε. Είναι η λέξη ποιος. Και αν σας ενδιαφέρει, μείνετε μαζί. Η λέξη ποιος, λοιπόν, όπως είπαμε, μόνο ρωτάει. Λέω, ποιος είναι αυτός? Ποιος θέλει παγωτό? Ποιος μιλάει στο τηλέφωνο τώρα? Ρωτάμε. Ή μπορεί να κρύβεται μέσα σε μία ερώτηση. Ρωτάμε έμεσα, δηλαδή. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Η ερώτηση είναι ποιος και εγώ λέω ότι δεν ξέρω τελικά ποιος είναι αυτός. Ποτέ όμως δεν χρησιμοποιούμε το ποιος αν δεν έχουμε ερώτηση. Είτε άμεση, ποιος είναι, είτε έμεση. Δεν ξέρω ποιος είναι. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Λέω, αυτός ο οποίος μιλάει στο τηλέφωνο είναι ο αδερφός μου. Δεν λέω ποτέ αυτός ποιος μιλάει στο τηλέφωνο είναι ο αδερφός μου. Αυτή η οποία περνάει το δρόμο είναι φίλη μου. Όχι αυτή πια περνάει το δρόμο είναι φίλη μου. Ποτέ. Το παιδί το οποίο άνοιξε την πόρτα είναι ο γιος μου. Όχι το παιδί ποιο άνοιξε την πόρτα. Ποτέ. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η λέξη ο οποίος κλείνεται, όπως όλα τα επίθετα, ο οποίος, η οποία, το οποίο. Και έχει ονομαστική, γενική, αιτιατική, δηλαδή ο οποίος, του οποίου, τον οποίο, αντίστοιχα στο θηλυκό, και πληθυντικό, οι οποίοι, των οποίων, τους οποίους. Και μερικές φορές αυτό δημιουργεί προβλήματα στη χρήση του. Εννοώ για σας που μαθαίνετε τα ελληνικά σαν ξένη ή σαν δεύτερη γλώσσα. Λέω για παράδειγμα, τα παιδιά των οποίων τα βιβλία είναι στο γραφείο μου, να έρθουν να τα πάρουν. Οι φίλοι τους οποίους συνάντησα στην εκδρομή, σου στέλνουν χαιρετίσματα. Θα δούμε στο μάθημα τις ασκήσεις τις οποίες δεν καταφέρατε να κάνετε μόνοι σας.
κλείνεται. Ίσως για κάποιους από εσάς είναι εύκολο αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ. Και φυσικά αν δεν είναι εύκολο, μπορεί να γίνει με πολύ πολύ εξάσκηση. Όμως, για την περίπτωση αυτή υπάρχει και μία μαγική λύση. Και η μαγική λύση λέγεται πού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορούμε κάθε φορά το ο οποίος, η οποία, το οποίο σε όλες τις παραλλαγές του να το αντικαθιστούμε με ένα απλό πού, που δεν αλλάζει και το χρησιμοποιούμε με τον ίδιο τρόπο σε κάθε περίπτωση. Παραδείγματα. Ο συνάδελφος ο οποίος ήρθε το πρωί μου έφερε καλά νέα. Μπορώ να πω, ο συνάδελφος που ήρθε το πρωί μου έφερε καλά νέα. Τα παιδιά των οποίων τα βιβλία είναι στο γραφείο μου, μπορώ να το αλλάξω και να πω τα παιδιά που τα βιβλία τους είναι στο γραφείο μου, μπορούν να έρθουν να τα πάρουν. Οι ασκήσεις των οποίων οι λύσεις είναι δύσκολες, μπλα μπλα μπλα, οι ασκήσεις που οι λύσεις τους είναι δύσκολες, επίσης μπλα μπλα μπλα. Αντικαθιστούμε δηλαδή οποιαδήποτε μορφή του ο οποίος με ένα απλό που. Μαγικό, τέλειο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να μάθουμε το ο οποίος. Σημαίνει απλά ότι μερικές φορές μπορεί να μας βγάλει από τη δύσκολη θέση. Σκεφτείτε τώρα. Λέω μία πρόταση με το που και εσείς προσπαθήστε να βάλετε εκεί το ο οποίος. Έτσι. Τα παπούτσια που είδα στη βιτρίνα μου άρεσαν πολύ. Τι θα πείτε, τα παπούτσια τα οποία είδα στη βιτρίνα μου άρεσαν πολύ. Η λάμπα που αγόρασα έχει πρόβλημα. Η λάμπα την οποία αγόρασα έχει πρόβλημα. Οι άνθρωποι που μένουν κοντά στη φύση είναι τυχεροί. Οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν κοντά στη φύση είναι τυχεροί. Οι ντομάτες που αγοράζω στη Λαϊκή είναι βιολογικές. Οι ντομάτες τις οποίες αγοράζω στη Λαϊκή είναι βιολογικές. Οι πελάτες που το τηλέφωνο τους δεν λειτουργεί μπορούν να περιμένουν. Λίγο πιο δύσκολο αυτό. Οι πελάτες των οποίων το τηλέφωνο δεν λειτουργεί μπορούν να περιμένουν. Το που λοιπόν είναι μαγικό στις απαντήσεις, μας δίνει λύσεις. Το ο οποίος, η οποία, το οποίο χρησιμοποιείται με το άρθρο και κλείνεται. Και σε αυτό το σημείο, αν θέλετε, μπορείτε να σταματήσετε το βίντεο και να προσπαθήσετε στις προτάσεις που βλέπετε στην οθόνη να βάλετε το ποιος, αν νομίζετε ότι χρειάζεται, ή το ο οποίος στον τύπο που αυτό πρέπει να μπει. Προσπαθήστε να βάλετε το ο οποίος. Φυσικά, μπορείτε να βάλετε και το που αντί για αυτό. Τις σωστές απαντήσεις μπορείτε να τις βρείτε κάτω στην περιγραφή του βίντεο. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να το δείξετε. Και αν θέλετε κάποια άλλα βίντεο σε σχέση με γραμματική, με δυσκολίες που έχετε στη χρήση της γλώσσας και μπορώ να βοηθήσω κάνοντας ένα τέτοιο βίντεο, ευχαρίστως να το κάνω, αρκεί να το γράψετε κάτω. Αυτά για σήμερα, να είστε καλά!
υγεία πάνω απ' όλα και θα τα πούμε την επόμενη φορά με ένα ακόμη, ελπίζω, ενδιαφέρον και χρήσιμο βίντεο. Αυτά. Σας χαιρετώ.